από το 1834 με απόφαση του Όθωνος έγινε πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού βασιλείου. Μετά τα Ινόφυτα μπαίνουμε πια στο νομό Αττικής. Χωρίζεται στην Ανατολική, Δυτική, Νότια και Βόρεια. Στα βόρεια σύνορα θα συναντήσουμε το ψηλότερο βουνό, την Πάρνηθα, με υψόμετρο 1411 μέτρα. Δεξιά μας, στα 19 χιλιόμετρα, βρίσκεται η Βαρυπόμπη, πιο κάτω. Εδώ οι πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα από τα Πευκοδάση στους πρόποδες του βουνού. Αλλά έγιναν οικόπεδα και χτίστηκε η Βαρυπόμπη. Γι' αυτό έγινε. Ναι. Βρίσκεται μεταξύ Τατοίου, Οικισμού και Θρακομακεδόνων. Υπάρχουν πολλές πηγές, καθώς και το μοναστήρι Αξιονεστή. Το Τατόι είναι γνωστό με την αρχαία ονομασία Δεκέλια. Εκεί βρίσκονται οι τάφοι των βασιλέων, ενώ στην περιοχή υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο. Αθήνα, ιστορική και παλιά πόλη της αρχαίας Ελλάδος, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της αρχαιότητας, πρωτεύουσα της νεότερης και σύγχρονης της Ελλάδας από το 1834, όπως σας είπα και πιο μπροστά, και έδρα ομώνυμου δήμου του νομού Αττικής. Η θέση της Αθήνας είναι εξαιρετική, γιατί βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται τρεις μεγάλοι φυσικοί δρόμοι. Ο πρώτος είναι ο δρόμος που από τον Κορινθιακό κόρπο οδηγεί στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Ο άλλος είναι το Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος που οδηγεί στη Θράκη, στον Βόσπορο και στον Εύξηνο Πόντο. Και ο τρίτος οδηγεί διαμέσου των Κυκλάδων προς τη Μικρά Ασία και τη Συρία. Η Αθήνα αρχικά περιοριζόταν στο χώρο γύρω από την Ακρόπολη και λεγόταν Κάστρο. Γιατί ήταν οχυρωμένοι και σε αυτή κατέφευγαν οι κάτοικοι όταν οι εχθροί έκαναν επιδρομές κατά της πόλεως. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους άρχισε να μεγαλώνει. Από το 1912 και ως το 1922 που ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, η Αθήνα μεγάλωνε ορμητικά. Η Αθήνα δεν είχε το όνομα αυτό από την αρχή. Κατά την μυθολογία η πόλη πήρε το όνομα από τον αγώνα που έγινε μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Οι δύο αυτοί φιλονίκησαν ποιος θα γίνει προστάτης της πόλεως. Για να λύσουν τη διαφορά τους συμφώνησαν να γίνει προστάτης της πόλεως εκείνος από τους δύο που θα κρινόταν πως χάρισε το καλύτερο δώρο σε αυτήν. Ο Ποσειδώνας χτύπησε το βράχο της Ακροπόλεως με την τρίαινά του και από το χτύπημα αυτό δημιουργήθηκε πηγή με αλμυρό νερό. Η θεά Αθηνά πρόσφερε στους κατοίκους ελιά. Οι άλλοι θεοί που ήταν παρόντες στη Φιλονικία ως κριτές έδωσαν τη νίκη στην Αθηνά και έτσι η πόλη ονομάστηκε Αθήνα. Με το όνομα αυτό η νέα πόλη επρόκειτο να παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας και του κόσμου. Αναδείχθηκε το κέντρο του ελληνισμού και εστία πολιτισμού με αιώνιο κύρος. Η σημαντικότερη περιοχή της χώρας μας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ως Ακτή ή Ακτική. Πρώτος βασιλιάς ήταν ο Κέκροπας που συγκέντρωσε όλους τους κατοίκους που ζούσαν έως τότε μοναδικό βίο και τους εγκατέστησε σε 12 μόνιμους οικισμούς. Όπως είπαμε και πιο μπροστά, πιο πάνω το παρελθόν της Αττικής είναι πλούσιο και συνδέεται κυρίως με τους Ολύμπιους θεούς, ανάμεσα στους οποίους ξεχωριστά ήταν ο ρόλος του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την προστασία της πόλης της Αθήνας και της Περσεφόνης και της Δήμητρας, για την Ελευσίνα. Όταν ανέβηκε στο θρόνο της Αθήνας ο Θησέας, ένωσε όλους τους οικισμούς σε μια μεγάλη πόλη. Η πόλη της Αθήνας, μετά το τέλος των Περσικών πολέμων και ως τον Πελοποννησιακό πόλεμο, γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη και έζησε ένα πραγματικά χρυσό αιώνα. Σας κουράζω λιγάκι,